Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τα προϊόντα μας, θα έπρεπε να κάνουμε μια συνάντηση όλοι μαζί και με φορείς, βουλευτές μας, οτιδήποτε εκπροσώπους, να μιλήσουμε, αγροτικούς φορείς, να μιλήσουμε για τα προβλήματα στην παραγωγή. Έχουμε ιώσεις, έχουμε μείωση, τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε πλέον δεν μας καλύπτουν για τις ασθένειες. Έχουμε τη φλόγα που καταστρέφει φυτικό κεφάλαιο και την παραγωγή όλα. Χάνουν την παραγωγή σίγουρα. Πρέπει να κάνουμε μια συνάντηση, αν το θέλετε, και να καλέσουμε να κουβεντιάσουμε το πρόβλημα, είναι πολύ σοβαρό. Να ρωτήσω λίγο, η φλόγα εκτός από τα πλάτια Έχουμε το πρόβλημα ότι τα δέντρα δεν έχουν κινηθεί τις ώρες που έπρεπε το χειμώνα, με αποτέλεσμα τα φρούτα μας να είναι μικρόκαρπα. Πρέπει να τα αναφέρουμε όλα αυτά τα προβλήματα, γιατί αυτά θα τα δούμε μπροστά μας το χειμώνα. Πραγματικά αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Αυτό το θέμα με τις δεντροκαλλιεργήσεις είναι πολύ σοβαρό στην περιοχή μας. Πέρα από ότι υπάρχει μια καινούργια ίωση η οποία ξεκίνησε από τις Αμπελιές, από το χωριό Αμπελιές, ξεκίνησε από να χωρά 5 στρέμματα. Και αυτή τη στιγμή πλησιάζουν τα 20.000 στρέμματα. Έχει έρθει και σε εμάς τα καλύβια, εγώ είδα κάποιες φωτογραφίες. Ήταν από πέρσι αυτό το πρόβλημα από πρόπερσι. Λέγαμε σε ένα χωράφι, σε δύο χωράφια. Τώρα έχει ξεφύγει. Βέβαια, να σας πω. Λοιπόν, είναι το θέμα πολύ σοβαρό και στα βιομηχανικά ροδάκινα, στις περισσότερες κοινωνίες, και το θέμα είναι κανένας δεν ασχολείται. Κανένας δεν κινείται με αυτό το θέμα. Δηλαδή, όλος ο κάμπος μας όλους είναι ιωμένος. Οι φυτοριούχοι δεν ελέγχονται. Παίρνουν ανεξέλεγκτα και εμβολιάζουν τα φυτά από οποιοδήποτε δέντρο το οποίο ήδη έχει την ασθένεια. Αυτά μετά, ειδικά στην ανθοπορία, οι μέλισσες όταν κάνουν τη γονιμοποίηση και πάνε από χωράφι σε χωράφι, γίνεται χαμός. Αν αυτό το θέμα δεν λάβουν μέτρα, η πολιτεία, ο Δήμος, εμείς, οι συλλόγοι, οι αγρότες, οι γεωφόνοι, δεν θα υπάρχει παραγωγή. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ύστερα, οι γεωφόνοι μας έχουν καταργήσει όλα τα φάρμακα. Δεν έχουν όπλα να δώσουν στον αγρότη να τα καταπολεμήσουν. Ιός ανήμια. Το μοναδικός τρόπος είναι... Ιός είναι. Αυτή τη στιγμή είναι η πρόληψη. Η πρόληψη που, από όπου ξεκινάει, από τους πτωλιούχους. Πρέπει να είναι πιστοποιημένα. Αν οι φυτοϊούχοι, πρέπει να γίνουν πολύ αυστηρά τα πράγματα. Αν οι φυτοϊούχοι δεν μπουν σε κάποιους κανόνες, θα υπάρχει πολύ, ήδη θα υπάρχει. Αυτά όλα πρέπει να ξυλωθούν, δεν γίνεται. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Και οι εμπόροι. Και με τους εμπόρους, και οι εμπόροι δεν έχουν πρόβλημα. Αυτά που παραλαμβάνεται. Ναι, είναι προβληματικά και έχουμε και το εξής. Η μείωση παραγωγής δεν θα μας αφήσει να μπορέσουμε να καλύψουμε τις αγορές μας, με αποτέλεσμα να χάσουμε να κάνουμε αγορές σταδιακά. Συγγνώμη, τα χλάδια, όπως είναι τώρα η φλόγα, ξεραίνει το κλαδί. Η μισή παραγωγή και παραπάνω την έχουν χάσει πέρα από τα δέντρα. Και τώρα εδώ δεν θα υπάρχουν δέντρα. Γιατί δεν είναι χαλάζι, το χαλάζι δεν είναι πρόβλημα. Ή το υπαγωνιά. Αυτό είναι τώρα κάτι το οποίο δεν θα έχουμε δέντρα. Και το πρόβλημα είναι το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο από το Παρίσι απεφάνθησε ότι δεν μπορούν να δουν την αιτία μέχρι στιγμής. Δεν είναι όμως μονάχα από αυτό. Δεν είναι μονάχα από αυτό. Ιωμένα είναι τα δέντρα εδώ και χρόνια από τους φυτοριούχους. Γιατί είναι ανεξέλεκτοι. Γιατί δεν παίρνουν τα πράγματα που είναι πιστοποιημένα για να πληρώσουν. Δεν υπάρχει τίποτα, έλεγχος δεν υπάρχει. Κουτεύονται τα χωράφια από όπου να είναι τα φυτά, από όπου να είναι τα βόλια. Δεν υπάρχει. Τα φάρμακα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τώρα. Αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο καταργούν φάρμακα. Δεν έχουν γίνει φάρμακα να αναγκαστούν οι αγρότες. Αυτά να μην. Εγώ νομίζω ότι πρέπει, αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε μια μέρα, να δούμε να οργανώσουμε μια κατάσταση, να έρθουν αγροτικοί φορείς, να έρθουν γεωπόνοι, να έρθουν άνθρωποι να μας συμβουλέψουν, να πούνε τους αγρότες μας τι πρέπει να κάνουμε.
Γιατί τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Αυτά που ζητήσαμε από τον Υπουργό, πρόληψη. Εμείς επικεντρωθήκαμε στην αποζημίωση.